Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial τσιγκελάκι βελονάκι. Και σήμερα θα δούμε πως κάνουμε κάποιες μπουρδούρες για να μορφύνουμε πετσέτες, τραπεζομάντιλα και διάφορα άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε μία βελονιά που μοιάζει με κάποια άλλη που έχουμε δει. Με την βελονιά κάβουρας μοιάζει αυτή, αλλά δουλεύει διαφορετικά. Θα δούμε αυτή τη βελονιά. Είναι η στριφτή, η στριφογυριστή βελονιά. Πρόκειται για ένα άριχτο γαϊτανάκι και είναι πολύ απλή. Είναι πολύ σημαντικό όταν δουλεύουμε αυτή τη βελονιά να έχουμε χαλαρή εδώ την κλωστή μας και θα δείτε γιατί. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε χαλαρή αυτή τη θηλιά μας, καθώς και την άλλη που θα πάρουμε, γιατί μετά θα τις γυρίσουμε και για να μπορέσουμε να περάσουμε την κλωστή ανάμεσα από τις δύο θηλιές πρέπει να είναι χαλαρές, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε. Λοιπόν, πατούμε στη βελονιά που θέλουμε, στην επόμενη βελονιά μας, παίρνουμε την κλωστή, χαλαρή και αυτή. Λοιπόν, πριν κάνουμε ζετέ, γυρνούμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αντίθετη φορά με αυτή του ορολογιού το βελονάκι μας, κάνουμε μετά το ζετέ και περνούμε την κλωστή από τις δύο θηλιές μαζί και σφίγγουμε και είναι αυτή η βελονιά μας. Μοιάζει όπως είπαμε την βελονιά κάβουρας, αλλά δεν είναι η ίδια. Δουλεύεται διαφορετικά, αυτή δουλεύεται κανονικά όπως δουλεύουμε. Λοιπόν, ξανά χαλαρή αυτή η κλωστή. Πατούμε το τσιγελάκι μας εκεί στην βελονιά που θέλουμε να δουλέψουμε, παίρνουμε την κλωστή. Τη γυρίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, αντίθετα δηλαδή με τη φορά των δικτών του ορολογιού, ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή από τις δύο θηλιές μαζί. Ξανά το ίδιο, μετά μπορούμε να σφίξουμε. Λοιπόν, ξανά χαλαρή αυτή η κλωστή, πατούμε εδώ που θέλουμε, στην επόμενη βελονιά δηλαδή, παίρνουμε την κλωστή. Χαλαρές εδώ επάνω οι κλωστές μας. Γυρνούμε κατά αυτόν τον τρόπο, αντίθετα με τη φορά των δικτών του ρολογιού, το βελονάκι μας. Κάνουμε ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από τις δύο θηλιές μαζί και σφίγγουμε. Τελευταία φορά, η κλωστή χαλαρή εδώ, πατούμε στην επόμενη θηλιά, παίρνουμε την κλωστή χαλαρή. Γυρνούμε το τσιγελάκι μας, τη φορά αντίθετη των δικτών του ρολογιού, ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή και από τις δύο θηλιές μαζί και έχει γίνει η βελονιά μας. Σφίγγουμε λίγο εδώ, μετά ανοίγουμε την, αφήνουμε χαλαρή εδώ τη θηλιά μας, πατούμε στην επόμενη, παίρνουμε την κλωστή εδώ, χαλαρή και αυτή. Δεν χρειάζονται χαλαρές οι κλωστές, γιατί γυρνούμε τώρα το τσιγελάκι μας με τη φορά αντίθετη αυτής των δικτών του ρολογιού. Και τώρα κάνουμε ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή και από τις δύο θηλιές που έχουμε στο τσιγκελάκι μας. Και σφίγγουμε βέβαια, έτσι. Σφίγγουμε μετά, στη συνέχεια σφίγγουμε, αλλά μετά ξαναχαλαρώνουμε για να έχουμε χαλαρή την κλωστή μας. Τελευταία φορά πατούμε στη θηλιά που θέλουμε να δουλέψουμε, παίρνουμε την κλωστή και αυτή χαλαρή. Στρέφουμε το τσιγκελάκι με τη φορά αντίθετη με αυτή των δικτών του ορολογιού, κάνουμε ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή ανάμεσα από τις δύο θηλιές που έχουμε στο τσιγκελάκι μας και ακόμη μία να τελειώνουμε. Χαλαρή εδώ η κλωστή. Πατούμε στην επόμενη θηλιά, παίρνουμε την κλωστή και αυτή χαλαρή εδώ. Στρέφουμε το τσιγελάκι μας με φορά αντίθετη αυτής των δικτών του ρολογιού, κάνουμε ένα ζετέ και περνούμε την κλωστή από τα δύο από τις δύο θηλιές που έχουμε στο τσιγελάκι μας, με προσοχή γιατί εγώ εδώ έχω διαλέξει και μια κλωστή η οποία είναι λίγο παράξενη, λίγο ευαίσθητη. Λοιπόν, αυτή είναι η βελονιά μας. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.